με την παρέμβαση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τελειώνοντας, μια φράση. Δεν είναι σήμερα η μέρα όπου η Βουλή συζητά ζητήματα που σχετίζονται με πολιτικούς αντιπάλους και ευθύνες τους κτλ. Και διώξεις τους. Είναι μέρα που η Βουλή συζητά ένα πρόβλημα δημοκρατίας. Και πρέπει να το σεβαστούμε αυτό, τηρώντας και τους κανόνες της κοινοβουλευτικής διοντολογίας, τηρώντας όσο μπορεί ο καθένας και τους κανόνες της πολιτικής ευπρέπειας και κοιτώντας το τέλος της ημέρας να βγάλουμε νόημα από αυτά που μας έχουν συμβεί και όχι να ξαναχάσουμε το νόημα. Και τέλος, κύριε Πρόεδρε, είναι και μια ευκαιρία να είναι η τελευταία μέρα που στάζει δηλητήριο μέσα σε αυτή την αίθουσα. Να αποδοθούν ευθύνες όπως πρέπει να αποδοθούν κατά τις αρμοδιότητες της Βουλής και να συνεχίσουμε να κάνουμε το χρέος μας απέναντι στον ελληνικό λαό απερίσπαστη από συγκρούσεις αυτού του επίπεδου. Ευχαριστώ. Κύριε Μπούγα, μισό λεπτό. Ζήτησε ο κύριος Παφίλης το λόγο και θα κλείσει ο κύριος Μπούγας. Κύριε Βιλιάρδο, αντέχετε σε άσκηση υπομονής. Σας βλέπω, είστε γαλήνιος. Ευχαριστούμε. Ναι, είναι καλές οι τοποθετήσεις και οι δηλώσεις, αλλά υπάρχουν δύο σημαντικά σημεία για τα οποία δεν μιλάει κανένας από τα υπόλοιπα κόμματα. Το ότι η Τουρκία, η τουρκική κυβέρνηση κλιμακώνει την επιθετικότητα κατά της χώρας είναι γεγονός και δεν είναι σημερινό. Ποια είναι τα δύο σημεία που νομίζουμε ότι πρέπει να πάρει υπόψη και ο ελληνικός λαός? Πρώτον, ότι όλη αυτή η εξέλιξη έρχεται αμέσως μετά τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποδεικνύει τι? Ότι εκεί που εναποθέτετε τις ελπίδες σας και οι στρατηγικοί σας σύμμαχοι σφυρίζουν αδιάφορα, για να μην πω ότι φουσκώνουν τα πανιά της επιθετικότητας της Τουρκίας. Το δεύτερο αφορά τον κόλαφο της στρατηγικής και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας και του ΚΙΝΑΛ, που αφορά τη στρατηγική συμμαχία που έχουμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, που έχει μετατρέψει τη χώρα σε ένα επιθετικό πραγματικά πεδίο με τις βάσεις που έχετε δώσει. Τι λέει λοιπόν η δήλωση του State Department? Τι λέει, γιατί δεν μιλάτε γι' αυτό? Λέει για αμφισβητούμενες περιοχές. Αμφισβητούμενα ύδατα. Ναι, περιοχή είναι και το είδο. Δεν είναι μόνο το Ιστεριά. Για αμφισβητούμενα ύδατα. Λέει το State Department και οι μεγάλοι σας σύμμαχοι που κάνατε και παρέμβαση στην πρεσβεία και στον Υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ. Τι δείχνει αυτό, κατά τη γνώμη μας? Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ότι έχει αποφασιστεί η συνδιαχείριση του Αιγαίου. Όταν μιλάει για αμφισβητούμενα ύδατα, ποιος? Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ο στρατηγικός σας σύμμαχος. Και πολλοί είναι εκείνοι και δεν είναι από το χώρο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Πάρα πολλοί και πολλοί στρατιωτικοί και ανώτατοι μάλιστα, οι οποίοι λένε ότι είμαστε μόνοι μας. Αποδεικνύεται λοιπόν πόσο καταστροφική, κραυγαλαία καταστροφική είναι η πολιτική που στηρίζει τα κυριαρχικά δικαιώματα και τα δικαιώματα της γενικότερα της χώρας στο ΝΑΤΟ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Αυτά πρέπει να γνωρίζει ο ελληνικός λαός, ο οποίος είναι αυτός που καλείται και θα κληθεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να υπερασπιστεί την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα και τα σύνορα της χώρας. Και επομένως εμείς λέμε ότι η κατάσταση είναι σοβαρή, είναι κρίσιμη, ότι η